Οι εθελοντικές δράσεις, να παραμείνουμε λίγο στο θέμα. Ξέρετε, αναφερόμαστε στον σεισμό και στην επόμενη μέρα. Οι εθελοντικές δράσεις την ίδια ώρα συνεχίζονται, όμορφες κινήσεις που έχουν ως βασικό στόχο από τη μία να τονωθεί η ψυχολογία των ανθρώπων εκεί της ευρύτερης περιοχής και των μόνιμων κατοίκων που από τη μία μέρα στην άλλη έχασαν τις περιουσίες τους και από την άλλη βέβαια να σταλεί ένα ηχηρό μήνυμα ανθρωπιάς και αλληλεγγύης. Περιπατητικός όμιλος δρόμοι ζωής. Είχαμε φιλοξενήσει τα μέλη στην περσινή εκπομπή, ωστόσο με αφορμή την τραγική συγκυρία στο Αρκαλοχώρι επιθυμούν και φέτος και συγκεκριμένα με μια συγκεκριμένη δράση. Κύριε Τζανακάκη, Τάκης Τζανακάκης, ιδρυτής του περιπατητικού όμιλου δρόμοι ζωής. Αν μπορούμε να δούμε τον κύριο Τζανακάκη. Μια δράση... Το καλώδιό μας. Δεν ξέρω πόσο φαινόμαστε. Βέβαια, θα προσπαθήσουμε. Πρέπει να φαινόμαστε. Θέλαμε λίγο καλώδιο, ακόμα δεν γίνεται. Τι κάνετε, πώς είστε, την καλησπέρα μας. Καλά, γεια χαρά και από εμάς. Ένα φυσικό φαινόμενο το οποίο σε λίγα δευτερόλεπτα άλλαξε τις ζωές των ανθρώπων από ό,τι φαίνεται για μήνες, υποχρέωσε και εμάς να αλλάξουμε συνήθειες, πρόγραμμα. Και ενώ την Κυριακή την προσεχή είχαμε ένα παράγι να διαβούμε, μπήκαμε στη διαδικασία μιας εθελοντικής δράσης. Έχουμε ξανακάνει τέτοιες δράσεις με στόχο και σκοπό τους συνανθρώπους μας στο Αρκαλοχώρι, οι οποίοι για αρκετό καιρό θα ταλαιπωριούνται. Όπως μπορείτε να δείτε, μία από τις αποστολές μας, διώχνουμε κατά διαστήματα αποστολές με τρόφιμα προϊόντα. Δικά μας μέλη βρίσκονται στο Αρκαλοχώρι για να βοηθήσουν, να μαγειρέψουν. Θα ανακατευτούμε με τον κόσμο την Κυριακή. Την Κυριακή λοιπόν έχουμε μια κορύφωση των δράσεων, κύριε Τζανακάκη. Θα βρεθείτε, θα πραγματοποιήσετε πεζοπορία στις πληγήσεις περιοχές και παράλληλα θα βοηθήσετε όπου κριθεί αναγκαίο. Πολύ σωστά. Θα έχουμε εθελοντική ομάδα την Κυριακή στο εκθεσιακό Αρκαλοχωρίου και θα έχουμε και μια εξόρμηση, γιατί δεν φτάνει μόνο να στείλουμε κάποια πράγματα στον κόσμο εκεί, πρέπει να ανακατευτούμε μαζί του, να του δείξουμε ότι και αυτό θα περάσει. Ένα χαμόγελο, μια κουβέντα, λίγο να ξεχαστούν, είναι μια πρώτη δράση που γίνεται. Μια από τις επόμενες δράσεις που προγραμματίζουμε είναι να πάρουμε τα λεωφορεία μας και να πάμε να πάρουμε τους ανθρώπους από εκεί, να τους κάνουμε μια βόλτα να ξεσκάσουν. Είναι κάτι που πρέπει να γίνει. Μάλιστα. Οι δράσεις λοιπόν ξεκινούν αυτή τη βδομάδα, θα υπάρξει και συνέχεια. Θα υπάρξει και συνέχεια. Σε εγρήγορση βλέπω η όλη διαδικασία της προετοιμασίας. Θα σταθείτε δίπλα στους σεισμόπληκτους στην Κυριακή. Είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε. Και μπορούν να το κάνουν όλοι. Δεν μπορούμε να το κάνουμε μόνο εμείς. Όποιος θέλει μπορεί να μας ακολουθήσει. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Δεν υπάρχει κάποια χρέωση. Παίρνουμε τον κόσμο και πηγαίνουμε εκεί για να τους δούμε, να μας δουν, να σπάσει λίγο αυτή η μονοτονία της σκηνής. Κύριε Τζανακάκη, ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Είμαστε εδώ για να προβάλλουμε τις δράσεις σας και θα τα ξαναπούμε από εβδομάδα. Εμείς ευχαριστούμε για την ευκαιρία που μας δίνετε να δείξουμε τι μπορεί να κάνει ο καθένας. Όχι μόνο εμείς, όλοι μας. Ακριβώς. Δείχνετε το δρόμο. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τζανακάκη.